Βγήκανε χαρακτήρες γιατί σου λέει ότι εκεί είναι υποσυνθήκη χαρακτήρες. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Mm-hmm. Γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες και στην καθημερινότητά μας. Και στη δυσκολία βγαίνει η ουσία του χαρακτήρα. Συμφωνείς ότι είναι μικρογραφία. Συμφωνώ ότι είναι μικρογραφία. Συμφωνώ ότι είναι μικρόκοσμος που μεγενθύνεται το θέμα ψάρι, το θέμα καρύδα, το θέμα ύπνου, το θέμα κουβέρτας. Αλλά αν το κάνεις μια αναγωγή σε την κανονική ζωή, είναι άλλα πράγματα που πάλι φαίνονται χαρακτήρες. Επίσης θεωρώ ότι ο κόσμος δεν μπορεί να παραπλανηθεί τόσο πολύ, παρότι δεν βλέπουν πάρα πολλά πράγματα. Και δεν νομίζω ότι οι έμπειροι τηλεοπτικά που ήταν μέσα, όπως ο Στέλιος ο Χαταμπάκης, όταν έβλεπε την κάμερα και φερόταν κάπως, που μερικές φορές δεν μου άρεσε, να τον ξέρω και είχα γνωρίσει ένα γλυκύτατο παιδί το καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή ότι αυτό που κάνει μπορεί να έχει ένα αντίκτυπο. Εγώ δεν πιστεύω. Αυτό είναι αυτό που έλεγα στη Σόφη. Ότι, γιατί η Σόφη ισχυρίστηκε μέσα ότι μέσα σε αυτή την. Αυτό που διαφέρει στους θεατές από αυτό που ζουν εκείνοι είναι ότι εκείνοι ξεχνάνε ότι είναι παιχνίδι. Και τη λέω αυτό να το καταλάβω εν μέρει για τους μαχητές. Όταν όμως ένας άνθρωπος έχει κάνει τηλεόραση. Έτσι, γιατί υπήρξαν άνθρωποι μέσα που έχουν κάνει τηλεόραση όπως είναι ο Στέλιος, ας πούμε. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η τηλεόραση. Έχεις περάσει και σαν καλεσμένος. Ξέρεις τι πάει να πει και μοντάζ που είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς δηλαδή, δεν κάνεις Big Brother για να δεις 24 ώρες κάμερα, έτσι. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ από την ομάδα των διασύμων ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ψηλιασμένος τηλεοπτικά για το πώς μπορεί αυτό που θα πει είτε να μην περάσει όπως πρέπει στο κοινό, είτε σε σχέση με το υπόλοιπο story να αλλοιωθεί, όχι κακοπροαίρετα, αλλά να αλλοιωθεί. Μα καταρχάς η κάμερα μπροστά σου δεν είναι, δεν τη βλέπεις την κάμερα ότι είναι μπροστά σου. Ναι, στα άλλη ώρα, παιδί μου, πρέπει να τα πεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι την ώρα που είναι η κάμερα, λες αυτό που θες να περάσεις. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν αυτά εκεί που. Εκεί θα συμφωνήσουμε, άρα... δεν με έχετε αφήσει. Όχι, άλλο σου λέω. Για να απαντήσει όλα μαζί. Άρα λοιπόν. Δεν είναι το τι δείχνει η παραγωγή, είναι το και το τι δείχνει εσύ. Τι δείχνει εσύ στον κόσμο μπροστά στην κάμερα. Εννοείται. Εννοείται. Θέλεις να σχολιάσεις κάτι ή θέλεις πρώτα να δούμε την επικοινωνία που είχαν χθες οι παίκτες. Επειδή είστε λίγο σύμφωνες και δεν σας πρόλαβα, ας δούμε αυτό που θέλετε να δούμε και να προχωρήσω σε πιο...